Άλλωστε καλοκαιράκι είναι. Ζευγάρια χαρούμενα δεξιά και αριστερά. Αλλά ποιο είναι το πιο top of the top ζευγάρι του καλοκαιριού? Όχι, δεν είναι ο Σάκης με τη Μαρία Λένα. Είναι η Μαρία με τον Κωνσταντίνο. Ποια Μαρία και ο Κωνσταντίνος, θα μας πει η κυρία Λούδου. Μιλάμε για τη Μαρία Σάκαρη και το γιο του πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, οι οποίοι τα παιδιά είναι μαζί, είναι ζευγάρι. Την ακολούθησε και σε όλη την πορεία της στο Ρολάν Γκαρός ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγαίνει λοιπόν πλέον η Μαρία Σάκαρη και λέει ναι, είμαστε μαζί. Για να δούμε όμως τι είπε για τον αγαπημένο της και μετά τα σχόλια που μας. Ήταν και ένα κύριο εκεί στις κερκίδες που αγχωνόταν ιδιαίτερα όταν έπαιζες. Πέταγε τη μάσκα, έβαζε τη μάσκα, πανηγύρισε σαν τρελός. Δεν ξέρω, τον έχεις γνωρίσει, τον ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο εκεί που μόνο που δεν έπαθε εγκεφαλικό και αυτό στην προσπάθεια του να κερδίσει. Αυτός εκεί με τη μπλούζα. Ποιος, και τέσσερις φορά με μπλούζα. Έχεις δίκιο, ναι, ο Μεσαίος. Ο Μεσαίος. Ναι. Ο Μεσαίος είναι ο βοηθός προπονητή μου. Μπράβο. Ο αριστερά. Ο προπονητής μου. Ο δεξιά. Γνωριζόμαστε. Γνωρίζεστε. Ναι. Για πες μου στον κύριο δύο λόγια. Πότε γνωριστήκατε? Πάει ένας χρόνος τώρα που γνωριστήκαμε. Mm-hmm. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό παιδί. Το έχω πει άλλωστε, δεν είναι κρυφό, καθόλου ούτε κρυφό. Μυστικό. Και δεν έχει και κανένα λόγο μεταξύ μας να είναι μυστικό. Ναι. Έτσι, δεν βλέπετε μια εκκλησία, είστε δύο νέα παιδιά και μοιράζεστε το χρόνο σας και περνάτε καλά και εύχομαι να το κάνετε για όσο εσείς θέλετε. Και δεν έχετε και σε κανένα να απολογηθείτε και να πείτε και να δώσετε και λογαριασμό, έτσι. Σίγουρα όχι, και νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που πήγα καλά στο Ρολάν Γκαρός, γιατί πέρναγα πολύ διαφορετικά τον ελεύθερο μου χρόνο μαζί του από ό,τι θα τον πέρναγα μόνη μου. Δηλαδή, με ηρεμούσε, μου μιλούσε, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός και ήταν πολύ ωραίο να τον έχω μαζί μου. Ο Κωνσταντίνος λειτουργήσε δηλαδή έτσι και λίγο αγχολητικά, μου λες, από πολύ, και μετά. Πολύ. Γενικά, εντάξει, ήταν η πρώτη φορά που ήρθε να με δει από κοντά. Πάντα είναι πολύ υποστηρικτικός. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο τώρα, αλλά πάντα, δηλαδή, όσα τουρνουά έπαιζα που ήμουν μόνη μου μακριά και εκείνος ήταν στο στρατό και προσπαθούσε να με βλέπει, mm-hmm. παρόλο το περίεργο ωράριο. Νομίζω ότι του οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Του το έχω πει άλλωστε, θα μου πει γιατί μου λες ευχαριστώ και γιατί μου το λες δημόσια, θα μου πει. Αλλά μα το νιώθεις. Το νιώθω και ήταν πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραίο να τον έχω μαζί. Αυτά είναι. Είδες, υποστηρικτικός, ερωτευμένος, τέτοιους άντρες να έχεις δίπλα σου, κορίτσι μου. Πώς τους βρούμε όμως καλέ αυτούς. Άλλο γιο έχει ο πρωθυπουργός για τη ρούλα μας. Δεν μπορώ να πάρω σε ηλικία τώρα τους γιους του Μητσοτάκη. 22 χρονών είναι το παιδί. Τι να το κάνω έχω 22 χρονών. Ωραία, λοιπόν, θα δούμε τη λίστα με τους γιους των πολιτικών. Θα μας πεις προδιαγραφές. Ναι, ναι. Να είναι, ρε παιδί μου, να είναι πάνω από 35. Εντάξει, λοιπόν. Και εσείς, κυρίες και κύριοι, αν υπάρχει κάποιος 35χρονος, έτσι, υποστηρικτικός, ανοιχτό χέρι, ανοιχτό καρδός και όλα τα ανοιχτά. Τέλος πάντων, εδώ το κορίτσι μας ενδιαφέρεται.